Το επίδικο του παρόν νομοσχεδίου, που έχει ως τίτλο «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα», κατά την άποψή μας πρέπει να υποθούν αλήθειες και κυρίως για τους στόχους που υπηρετεί και που αποφεύγει επιμελώς τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, τα άλλα κόμματα συνολικά να αναφερθούν. Η επιχειρούμενη αλλαγή προτύπου διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας με τη θεσμοθέτηση, όπως λέτε, ενός ολιστικού μοντέλου κυβερνησιμότητας με απότερο στόχο τη χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση προς όφελος των πολιτών της χώρας, κατά την άποψή μας είναι το φύλλο σικής, για να κρύψει ότι όλες αυτές οι αναδιαρθρώσεις στοχεύουν στην προσαρμογή του αντιλαϊκού αστικού κράτους και των δομών του στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου για την επίτευξη των στόχων της πράσινης μετάβασης, του ψηφιακού μετασχηματισμού, τη διαχείριση πακτολού δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων. Ο καυγάς σας, λοιπόν, περιστρέφεται γύρω από το ποιος από τους δύο σας, Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να διασφαλίσει την αντιλαϊκή σταθερότητα, ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Όταν όλοι σας αναφέρεστε στην ανάγκη αντιμετώπιση των δομικών και λειτουργικών ανεπαρκειών της δημόσιας διοίκησης σε όλα τα επίπεδα, με τη λεγόμενη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση όπως αναλύεται στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου, εννοείται αυτό ακριβώς, δηλαδή τι, την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των κρατικών λειτουργιών σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου, την ενίσχυση της εκάστοτε αντιλαϊκής κυβέρνησης ανεξάρτητα από το πρόσημό της, είτε είναι νεοφιλελεύθερο, είτε σοσιαλδημοκρατικό, Νέας Δημοκρατίας ή ΣΥΡΙΖΑ ή κοινών μεταξύ σας κυβερνήσεων. Ελάχιστα όμως έως καθόλου ενδιαφέρει το λαό εάν αυτό το μοντέλο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και η συνεργασία μεταξύ κεντρικού κράτους, για παράδειγμα, και αυτοδιοίκησης είναι το φιλανδικό ή το αγγλοσαξονικό ή οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι κράτος αντιλαϊκό, κράτος ταξικό. Τσακώνεστε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, για την τοπική διοίκηση. Η ΜΕ Νέα Δημοκρατία άλλαξε τον εκλογικό νόμο από αυτή την κατεπίφαση απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ στο όνομα της κυβερνησιμότητας, και ο δε ΣΥΡΙΖΑ ορίεται στο όνομα της δημοκρατίας ότι καταλύεται το κράτος δικαίου, συγκαλύπτοντας ότι ο ένας συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε ο άλλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε τον Κλεισθένη 1 σε συνέχεια του Καλλικράτη που νομοθέτησε το ΠΑΣΟΚ, και η Νέα Δημοκρατία ήρθε για να εμπλουτίσει τον Κλεισθένη 1 και ούτω καθεξής. Δεν μας λέτε όμως ότι άσχετα με το εκλογικό σύστημα, ο δημοσιονομικός έλεγχος της τοπικής διοίκησης παραμένει ασφιχτικότατος και απόλυτα ευθυγραμμισμένος με τις δημοσιονομικές πολιτικές και τους αντιλαϊκούς στόχους του κεντρικού αστικού κράτους, των κυβερνήσεων που του υπηρετούν, είτε με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία είτε με κυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ. Το οικονομικό παρατηρητήριο του Κλεισθένη είναι ο μεγαλύτερος εγγυητής αυτής της αντιλαϊκής κυβερνησιμότητας. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι δεν αμφισβητείται την καλύτερη ένταξη, προσαρμογή των Δήμων στις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, την επιβολή των χαρατσιών, την εμπορευματοποίηση υπηρεσιών, της κάθε είδους συμπράξεις των Δήμων με τους επιχειρηματικούς ομίλους, την εργασιακή ομοιρία χιλιάδων συμβασιούχων στους Δήμους και σε όλο το δημόσιο τομέα. Αλήθεια, η εργαζόμενη Ρωμά που σκοτώθηκε πριν από λίγες μέρες στο Δήμο Ξυλοκάστρου, ανασφάλιστη παρακαλώ, ποιανού έγκλημα είναι? Ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός? Συνένοχοι κατά συρροή και διαδοχικά στο έγκλημα είναι οι κυβερνήσεις και η μεγάλη πλειοψηφία δημοτικών αρχών, όπως και η Δημοτική Αρχή Ξυλοκάστρου για τη συγκεκριμένη περίπτωση, που δεν αποτελεί μια άθλια εξαίρεση σε αυτή την άθλια κατάσταση την οποία ζούμε.
Η αναγγελία πρόσληψής της μάλιστα έγινε μια μέρα μετά τον τραγικό θάνατό της και δηλώθηκε από το Δήμο ως εκπρόθεσμη με επίκληση διάφορες δικαιολογίες, αξιοποιώντας παραθυράκια που δίνει ο νόμος στην εργοδοσία για να έχει στη δούλεψή της ανασφάλιστο προσωπικό. Έχουν αναγάγει οι Δήμοι με ευθύνη διαχρονικά των κυβερνήσεων σε κόστος την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τα αναγκαία μέτρα και μέσα υγιεινής και ασφάλειας. Έχουν κάνει καθεστώς την εξαήμερη και εφταήμερη εργασία σε αυτές τις υπηρεσίες και έχουν στείλει στα αζήτητα των εργατικών δικαιωμάτων τις μέρες και ώρες ανάπαυσης, ενώ δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν ακόμα και μαύρη ανασφάλιστη εργασία όταν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους για να ξεπερνούν προβλήματα που η ίδια η πολιτική που υπηρετούν έχει δημιουργήσει. Μέσα λοιπόν σε αυτό το βάρβαρο πλαίσιο μπορεί να εξηγηθούν οι διακηρυγμένοι στόχοι της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που έχουν ήδη υιοθετηθεί από την εποχή του σχεδίου Καλλικράτη, ο οποίος μάλιστα έλεγε ότι η ενθάρρυνση της συμμετοχής της τοπικής διοίκησης στην ευρωπαϊκή διαδικασία και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της κοινοτικής δράσης κτλ. Κτλ. Να διευκολύνει δηλαδή, με άλλα λόγια, και να υλοποιεί άμεσα η τοπική αυτοδιοίκηση τα σχέδια των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και συνολικά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας τις τοπικές συνθήκες. Για να αποκτήσει αυτόν τον ρόλο η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να μην έχει και τη δομή και τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες και τη λειτουργία και την απομακρυσμένη σχέση με τα όργανα και τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα, αυτό ακριβώς το θέμα μάλλον επιχειρεί να λύσει η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εξειδίκευση που έχει ξεκινήσει ήδη, επαναλαμβάνω, από την εποχή του Καλλικράτη και που προχώρησε στην πορεία με τον Κλεισθένη Ένα του ΣΥΡΙΖΑ και τις θεσμικές όποιες παρεμβάσεις της Νέας Δημοκρατίας με την παραπέρα επιχειρηματικοποίηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτές τις αντιδραστικές προσαρμογές η κυβέρνηση τις παρουσιάζει ως ουδέτερες, ως αταξικές, ως αναγκαίες για το καλό δήθεν όλης της κοινωνίας. Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτές αποτελούν υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν, του ΟΟΣΑ και όπως λέει η ανάλυση συνεπειών ρύθμισης του παρόντος νομοσχεδίου, προκύπτουν μέσα από κείμενα πολιτικής όπως η Λευκή Βίβλος του 2009 και ο Χάρτης Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης του 2014 που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για το παρόν σχέδιο νόμου προκειμένου να καταστούν, θα λέγαμε εμείς, εγχειρίδιο για την επίτευξη των στόχων του κεφαλαίου στη βάση των όσων έχουν νομοθετηθεί μέχρι σήμερα σε βάρος του λαού με τα απανωτά μνημόνια, τα ευρωπαϊκά εξάμεινα και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, τους κόφτες σε μισθούς και συντάξεις, τη φορολογία και τα χαράτσια από όλες τις κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, τετραετία που πέρασε, της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Αυτούς τους στόχους υπηρετεί και το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου για τη λεγόμενη διαχείριση κινδύνων ως δομικό στοιχείο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που ψηφίστηκε το 2021 με το νόμο 4795 για να διαχειρίζεται, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, τους κινδύνους που απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των φορέων του δημοσίου για τη βελτίωση, όπως λέει, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς του, καθώς και στην πρόληψη της διαφθοράς. Καταρχήν, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου στη δημόσια διοίκηση αποτελούσε μνημονιακή εκκρεμότητα και προαπαιτούμενο των κύκλων αξιολόγησης που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν να μολύνουν, όπως λέτε, τον δημόσιο τομέα και συνδέονται με τις δραστηριότητες του κάθε φορέα, για το ΚΚΕ είναι όλοι εγγενείς κίνδυνοι, γιατί ενυπάρχουν με το σύστημα το οποίο υπηρετούν, γιατί είναι συνδεδεμένοι με τη λειτουργία του αστικού κράτους ως μοχλός και εργαλείο προώθησης των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων, δεδομένου ότι όλες οι λειτουργίες του κάθε φορέα έχουν στη βάση τους τα δημοσιονομικά δεδομένα,
τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καπιταλιστικής κερδοφορίας έχουν όλα τα σύμφωνα που επιβάλλει στους δημόσιους φορείς, κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι μηχανισμοί. Όλες λοιπόν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τουλάχιστον της τελευταίας 15 ετίας, άφησαν το δικό τους αποτύπωμα. Γνωστή η Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, που ίδια η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε ως κυβέρνηση, με τότε Υπουργό Εσωτερικών, τον σημερινό Πρωθυπουργό. Τη συνέχισε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Κατρούγκαλου και Βερναρδάκη. Άφησε άθικτο όλο αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα 14-20 ως προς τους στόχους, τους άξονες και τις προτεραιότητες που έθετε, και το συνεχίζει προφανώς σήμερα η Νέα Δημοκρατία καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας με διάφορες νομοθετικές παρεμβάσεις, αντιδραστικές αλλαγές που αφορούν το χώρο του δημόσιου τομέα, τη δημόσια διοίκηση. Άρα επί της ουσίας δεν συζητάμε για κάτι καινούριο. Θα σας θυμίσω και την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/85 που ενσωματώθηκε τότε στο νόμο 4270 του 2014, με την οποία η Ευρωπαϊκή Οδηγία ορίζεται η υποχρέωση όλου του δημόσιου τομέα και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την κατάρτιση υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Αυτή η Ευρωπαϊκή Οδηγία αφορούσε τους κανόνες δημοσιονομικής πειθάρχησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διαμόρφωση των μοχλών ελέγχου σε επίπεδο κρατών μελών, όπως για την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς που ελέγχονται από το Οικονομικό Παρατηρητήριο, την απαγόρευση προσλήψεων από το αρμόδιο Υπουργείο, τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο δαπανών από το Ελεκτικό Συνέδριο και φυσικά η εποπτεία που θεσμικά ασκείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ και ο εποπτικός έλεγχος που ασκείται σήμερα από την απογκεντρωμένη διοίκηση. Πρέπει τόσο η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ, που έχουν πρωταγωνιστήσει όλοι μαζί στην υπογραφή των μνημονίων για την δρομολόγηση όλων αυτών των αντιλαϊκών μέτρων σε βάρος του λαού, να πάψουν να παίζουν τις αθώες περιστερές και να εμφανίζονται ως υπέρμαχοι της διαφάνειας και της τιμιότητας. Η πραγματικότητα που ζουν οι εργαζόμενοι είναι ο αδιάψευτος μάρτυρας για το γεγονός ότι παρά την ύπαρξη αρκετών εσωτερικών και εξωτερικών ελεκτικών μηχανισμών και διαδικασιών στους φορείς του δημοσίου, μα θέλετε ελεκτικό συνέδριο, ΑΣΕΠ, το Υπουργείο Οικονομικών, ο Συνήγορος του Πολίτη, αποκεντρωμένη διοίκηση για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και ούτω καθεξής, τα προβλήματα όχι μόνο δεν επιλύονται, αλλά διοντώνονται και πολλές φορές συγκαλύπτονται, μόνο και μόνο για να μην αποκαλυφθούν οι ουσιαστικές πλευρές της λειτουργίας του κάθε φορέα και όλων μαζί, που υπηρετούν ένα και μόνο στόχο, το πώς το κράτος θα εναρμονιστεί πλήρως με τις απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου. Όλα τα άλλα λοιπόν, τα περί ανεξαρτησίας της δημόσιας διοίκησης, τα περί φιλολαϊκού, ηθικού, αδιάφθορου κράτους, είναι για γέλια. Είναι πραγματικά για γέλια. Πίσω από όλες αυτές τις χιλιοϋπομένες, καμουφλαρισμένες διατυπώσεις για την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, την εφαρμογή των κανόνων δικαίου, τα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα λέει και το ΠΑΣΟΚ, τα λέτε όλοι μαζί, εκεί βρίσκεται η σαπίλα του συστήματος, η σαπίλα όλου του ντουνιά, που λέει και το τραγούδι. Και που φυσικά υπηρετείται από αυτό το αντιλαϊκό, επιτελικό, αστικό κράτος. Στην πραγματικότητα λοιπόν στηρίζεται τη σαπίλα του συστήματος, τη διαφθορά και τη δυσοδεία. Πότε με τους πάτσιδες της Νέας Δημοκρατίας, αυτά τα κοράκια που βγάζουν τα σπίτια σε πληστηριασμούς, το χυμάρα, τον κάθε χυμάρα, αλλά παρόμοια μπουμπούκια, πότε με τις διάφορες καηλοί του ΠΑΣΟΚ που διώκονται για διαφθορά αυτό το κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημιουργεί μόνο διεφθαρμένους και τίποτα περισσότερο. Όλοι λοιπόν εσείς που πίνετε νερό στο όνομα των ευρωπαϊκών αξιών, των χιλιάδων θεσμοθετημένων λόμπι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση των ληστών, που αποτελούν φυτώρια πραγματικά διαφθοράς και συνιστούν κανονικότητα ενός σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, δεν παίρνουν γιατρία με τα μέτρα αυτά που λέτε εσείς. Αυτή η σαπίλα
αυτή τη σαπίλα είναι που πρόσφατα ξέπληλαν και οι ευρωβουλευτές σας. Αναφέρομαι στους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Ελληνικής Λύσης. Λίγο κύριε Πρόεδρε και θα ολοκληρώσω. Που αποδέχτηκαν το ψήφισμα όπου κοινικά ομολογείται ότι η ικανότητα των λόμπι να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στο κοινοβούλιο επιχειρηματολόγησαν αποτελεί ζωτικό στοιχείο, λέει, της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Και μετά μιλάμε τώρα για διαφάνεια στα πλαίσια μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, αντιμετώπιση της διαφοράς και πάει λέγοντας. Μόνο η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε αυτό το ψήφισμα, το κατάπτυστο ψήφισμα και το κατήγγειλε. Εν κατακλείδη, μέσα από αυτό το λεγόμενο εθνικό σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και την πολιτική διαχείρισης κινδύνων στους φορείς του δημοσίου, η κυβέρνηση επιδιώκει την αναβάθμιση σε σχέση με το παρελθόν, την αρχή της τετραετίας της, δηλαδή σε σχέση με το πρώτο νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος. Την αναβάθμιση λοιπόν την επιτελικότητα του αστικού κράτους, δηλαδή την ικανότητά του να σχεδιάζει, να εφαρμόζει, να παρακολουθεί, να αξιολογεί, να διορθώνει και να συντονίζει τις επιμέρους πολιτικές του. Στη διαμόρφωση μιας κρατικής διοίκησης πιο συγκεντρωτική, πιο εχθρητική απέναντι στις διεκδικήσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος, πιο ικανή στην επιβολή της αντεργατικής αντιλαϊκής κατασταλτικής πολιτικής της. Και μάλιστα μέσα από την αναθεμελίωση του κράτους δικαίου, όπως αναφέρει, την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την εκτελεστική εξουσία, χρησιμοποιεί διάφορες όμορφες εκφράσεις. Δηλαδή, τι εννοεί με όλα αυτά? Να ανακτήσει τη χαμένη της αξιοπιστία από ευρύτερα εργατικά λαϊκά στρώματα υπό το φόβο μιας γενικευμένης αμφισβήτησής της. Γι' αυτό και παρουσιάζει η κυβέρνηση τις αλλαγές στο αστικό κράτος απλά ως τεκνοκρατικές, μόνο και μόνο για να χαθούν στην αμετροέπεια των διακηρύξεων και να θολώσει το ταξικό της πρόσημο. Όσο και αν αναβαθμίζεται ο αστικός επιτελικός σχεδιασμός, αποδεικνύεται ότι κανένα αστικό σχέδιο διαχείρισης δεν μπορεί να ακυρώσει τις αξεπέραστες αντιθέσεις και αντιφάσεις που γεννάει η λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας. Οι υποσχέσεις για δίκαιη ανάπτυξη για όλους συντρίβονται στο σκληρό έδαφος της πραγματικότητας. Και η πραγματικότητα λέει ότι το κοινό πρόγραμμα όλων σας είναι οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νέο υπερμνημόνιο που ονομάζεται Ταμείο Ανάκαμψης, η στρατηγική της πράσινης μετάβασης που οδηγεί στην απαξίωση των εγχώριων πηγών ενέργειας, οι δεσμεύσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως η δέσμευση για τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ του χρόνου που αφορά τις νατοϊκές ανάγκες και τους εξοπλισμούς και η εμπλοκή στους πολέμους. Ο λαός όμως δεν έχει ανάγκη από τέτοια επιτελικά αντιλαϊκά σχέδια, ούτε το κράτος της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Έχει ανάγκη από ένα νέο κοινωνικό σύστημα που θα καταργεί την καπιταλιστική ιδιοκτησία, θα φέρνει την κοινωνικοποίηση όλων των μέσων παραγωγής, θα σχεδιάζει κεντρικά την παραγωγή για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του λαού σε αντικατάσταση του σημερινού νόμου του κέρδους. Έτσι, ο διοικητικός μηχανισμός του κράτους δεν θα λειτουργεί με κριτήριο τα καπιταλιστικά συμφέροντα, θα αφαιρεί το έδαφος διαπλοκής των εργαζομένων στην κρατική διοίκηση και τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα και η κρατική διοίκηση στην εργατική εξουσία που λέει το ΚΚΕ θα υπηρετεί την παραγωγή με στόχο τη διευρυμένη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Μόνο λοιπόν το ΚΚΕ και το πρόγραμμά του μπορούν να τα εγγυηθούν όλα αυτά. Η σοσιαλιστική, οικονομική και κοινωνική οργάνωση είναι το πραγματικά νέο στον 21ο αιώνα που και εξασφαλίζει τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Από αυτή λοιπόν την άποψη και με και αυτό παρακαλώ ολοκληρώστε και από την πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου, το ΚΚΕ καταψηφίζει το παρόν σχέδιο νόμου.